να μην χάνω πρόσεξε. Τα πράγματά μου. Α. Σου μαγκώνει εκεί. Και από μπροστά τώρα σηκώστε. Ναι. Εκεί. Απλά τα σκουμπάει έτσι. Τα παίρνει από τη γωνιά που είναι και τα βάζει στη μέση. Εντάξει, καθαρίζει την πίστα πάντως. Καθαρίζει την πίστα. Θα πάει στην οικογένεια απέναντι. Κόνους δεν έφερε. Να σου πω. Όπως είναι τώρα πάει στο απέναντι κτίριο στο διπλανό οικόπεδο, τους θα κάνει όλα με το φυσιτήρα. Και λέει, είμαστε έτοιμοι τώρα. Όπως την ντουμάνη έχει σηκώσει, ρε. Στην ντουμάνια σε όλους. Όπως τι ωραίο καινούριο. Βάλτε το εδώ μέσα. Φωτί, βάλτε το εδώ μέσα, ρε. Βάλτε το μέσα. Λες, αν θέλει τίποτα ρύθμιση. Μου φαίνεται λίγο στραβές. Όχι, είναι το win. Και οι δύο έχουνε. Κάνε έτσι δειλά-δειλά με το χέρι σου το σερβό. Ρε, κάντο, πραγματικά. Ναι. Δεν έχεις δει τέτοιο σερβό. Όχι, πίσω αναρτήσεις, θέλει να λες να... Κοίτα, καθύψος δεν ρυθμίζονται, μόνο η προφόρτιση ρυθμίζεται. Αν το κάνεις πολύ μαλακό στην προφόρτιση, μετά θα σου βρεις και κάτω. Αν το κάνεις πολύ σκληρό, θα είναι κούτσουρο. Λες να θέλει λίγο πιο σκληρό, γιατί κοίτα, μόλις τα αφήνεις, κατεβαίνει. Μπορούμε να, τις... να τους δώσουμε λίγο προφόρτιση, αν θες. Σε σένα δεν είναι πιο τσουλό, για. Για βάλω το δίπλα. Για βάλω το δίπλα. Ωραίο πλάνο. Να σου πω, Κώστα, η διάσταση είναι η ίδια. Ναι, ένα προς δέκα είναι και τα δύο. Να ξεκινήσουμε. Τώρα βέβαια, επειδή αυτά δεν είναι σαν τα καπάκια που βασίζονται με κλίμακα ένα προς δέκα, ας πούμε, του πραγματικού, εδώ, ας πούμε, του πραγματικού Subaru Impreza, και ο κάθε κατασκευαστής είναι στην κρίση του πώς θα το κάνει. Μπορεί, ας πούμε, ένα προς δέκα με ένα προς δέκα να έχουν μια πολύ μικρή διαφορά στις διαστάσεις. Πάντα όμως είναι περίπου ίδια, να δες. Ναι, όντως. Μετά το σασί μου είναι απλά λίγο πιο ψηλό, όντως, αν το δεις. Λες, αν θέλει να ψηλώσει. Κοίτα να δεις. Πώς θα το ψηλώσεις, θες πιο τέτοιο, ρε. Πιο μακριά ανάρτηση. Με λες, δεν είναι κανένα θέμα. Υπολογισμένα είναι όλα αυτά. Βγάζουν την ίδια δυναμικότητα. Όχι. Αυτό έχει 15 μοτέρ, είναι 2,5 κυβικά. Αυτό έχει 18 μοτέρ, είναι σχεδόν 3 κυβικά. Θα βγάζει λίγο περισσότερο. Έχει ωραίο χρώμα, ρε. Απλά η διαφορά ποια είναι. Αυτό είναι διτάχυτο. Οπότε στη Δευτέρα του μπορεί να βγάλει 70-75 χιλιόμετρα. Αυτό που είναι μονοτάχυτο μπορεί να τερματίσει πιο πριν. Είναι και καλυμμένο, βέβαια. Ναι. Οι μπαταρίες μπαίνουν εδώ μέσα. Έχει δύο βίδες. Η ζάντα αυτή μου αρέσει και για το δικό μου. Δεν νομίζω να βρίσκει κάτι. Όχι, να σου μωρέ. Πω, πόσο σου είχε πάει τότε που το πήρες. Το δικό μου. Ναι. Το δικό μου το είχα πάρει μεταχειρισμένο. Ναι, όσο βιδώσεις εδώ πέρα, σκληραίνει. Προσπάθησε να είναι περίπου ίδιο. Τώρα πιο καλά. Καλά, εμένα είναι πιο σκληρή ανάρτηση γενικότερα και φαντάζομαι δεν της έχω δώσει προφόρτιση. Κοίτα εδώ. Ναι. Πάνω είναι όχι την προφόρτιση. Αυτές κανονικά ξέρεις πως σκληραίνουμε, έτσι. Με το λάδι. Δεν είναι χαλασμένες. Όχι. Απλά έχουν πολύ τέτοιο λάδι, πώς το λένε. Μαλακό. Πολύ ψηλό λάδι. Κομπλέ είναι, έτσι. Ναι. Δηλαδή τώρα αυτό αν έχει 300 λάδι και εσύ του βάλεις 500, θα δεις αμέσως πως θα σκληρύνει η ανάρτησή σου. Ενώ αυτό, δεν πόσο ψηλούλι είναι. Βάλε εδώ να δεις. Τσακ. Αυτό Κώστα είναι ειδικό για τηλεκατευθυνόμενα, για τέτοια. Όχι. Ένα κλασικό κατσαβίδι είναι. Απλά τα κατσαβίδια τις περισσότερες φορές έχουν την τάση να είναι λίγο πιο λεπτά από τα αντίστοιχα καρυδάκια ή τις μύτες. Γιατί βάλε τον αντάπτορα, βάλε τη μύτη, όλα αυτά κάνουν πάχος και δεν βολεύουν πάντα. Πάντως σαν αρχιτεκτονική είναι ολόιδια, έτσι. Ναι, εντάξει, την ίδια βάση έχουν, ρε παιδί μου. Θα έχεις πάντα ένα διαφορικό μπρος και πίσω, γιατί συνήθως είναι τετρακίνητα. Θα έχεις το shock tower που είναι βάση των αναρτήσεων, τις αναρτήσεις σου. Έναν προφυλακτήρα αφρόδι μπροστά, ψαλίδια.
Δηλαδή τα σοβαρά τηλεκατευθυνόμενα από τότε που βγαίνανε, έτσι ήταν οι βάσεις τους περίπου. Εσένα είναι αυτή η μάρκα που δεν παράγεται πλέον, έτσι. Παράγεται, παράγεται. Παράγεται. Ναι, ναι. Απλά έχει εξασθενήσει πλέον πάρα πολύ σε σχέση με μια δεκαετία πριν στην Ευρώπη κυρίως. Στην Ιαπωνία ακόμα κάνουν διοργανώσεις. Α, μάλιστα. Αυτό είναι ένα θέμα. Γι' αυτό εγώ στο σπίτι είχα λύσει αυτό, αλλά τώρα... Να σου πω Κώστα, το δικό σου πότε το είχες πάρει? Εγώ το είχα πάρει μεταχειρισμένο το 2014. Οπό. Αυτό είναι μοντέλο του 2004 με 2005 κανονικά. Τι λες? Ίδια είναι ακριβώς, κοίτα από εδώ. Ναι, είναι απίστευτο. Το καλό με το FW, αυτό λέγεται FW05, TAF το δικό μου. Το καλό είναι ότι έβγαζε οικειώσω το FW06 και πολλά πράγματα τα παίρναν ίδια. Οπότε μπορούσες να βάλεις upgraded parts ουσιαστικά. Και λύθος δεν για να τέτοια. Γεια σου! Καλημέρα. Αυτοκινητάκια! Έλα να δεις άμα θες. Άσε το ποδήλατό σου να μην χτυπήσει και έλα να δεις. Στήριξε το εκεί να μην χτυπήσει. Στο σίδερο. Α, έχει stand. Μπράβο. Για πες μας, okay, πώς σε λένε. Θα το πας. Α, Δημήτρη, χάρηκα. Εγώ είμαι ο Αντώνης, αυτός είναι ο Φώτης και αυτός είναι ο Κώστας. Πυρηνικός εδώ. Πυρηνικά όπλα. Αυτό εδώ θα το βάλετε πάνω. Ναι. Ναι. Εδώ είναι τώρα να ξέρεις λίγο δύσκολο να μπει μέσα στο receiver το... Και αυτό... Χωρίσουν όλα. Και εμένα με πέδεψε. Να με πέδεψε την πρώτη φορά που το βάλα, να ξέρεις. Αυτή είναι μια φίλη. Α, γεια σου. Πώς σε λένε? Χριστίνα, χάρηκα. Είμαι ο Κώστας, είναι ο Φώτης, ο Αντώνης. Χαρήκαμε, Χριστίνα. Αυτό είναι που θα το βάλετε εδώ ή εκεί? Αυτό πάει εδώ. Α. Έχουμε δει στη τηλεόραση αμάξια που πηγαίνουν στα χώματα θεματικά πέφτουν. Μπράβο, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τα αμάξια πηγαίνουν στα χώματα, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό τρέχει στο ράλι. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Τη σωστή βιδέα βάλεις, φαντάζομαι. Πώς. Είναι ωραία. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Και εμείς που είμαστε μεγάλοι μας αρέσουν. Κοίτα. Γεια σας, τι κάνετε? Γεια σας. Καλημέρα. Φτιάχνουμε αμάξια οι κύριοι και κάνουμε... Εμείς είμαστε εδώ για να τα δούμε. Το βλέπεις είναι σαν το Fast and Furious. Έχουν απλά. Ακριβώς. Και εγώ περίπου τώρα πόσο χρονών είναι? Αυτό εδώ τι είναι? Αυτό είναι εξάτμιση. Ναι. Βγάζει καπνό. Όταν πάρει μπροστά βγάζει καπνό. Στα περίπου... Ναι. Είναι μικρή μηχανούλα, αλλά είναι σαν ένα κανονικό. Περίπου αμάξι. Στην ηλικία του ξεκίνησα και εγώ με τηλεκατευθυνόμενα, όχι βέβαια έτσι γρήγορα κι αυτά. Τα παιχνιδάκια, ας πούμε. Ο Γιώργος Ιντόδος έχει. Κάτσε, περίμενα. Έχει πιάσει. Έχει πιάσει. Ναι. Και άλλοι πώς είναι στον αέρα, αρισία, μα έχει πιάσει αυτή. Ίδιες βίδες είναι. Ίδιες βίδες, ναι, αλλά η θέση είναι στάνταρ. Τώρα. Ναι, για κάτσε εδώ. Δεν ξέρω, μην έχει πιάσει κανένα καλό, δεν γελάμε. Να σας σήκω σηκή. Ναι, βεβαίως. Να δω μία. Θες να δεις εσύ να ετοιμάσω εγώ το δικό μου να το βάλω μπροστά? Αυτά είναι έτοιμα από καταστήματα που τα πουλάνε και τα πουλάνε όπως τα βλέπεις και εσύ τα φτιάχνεις, τα ρυθμίζεις, τους βάζεις σε ένα ειδικό καύσιμο που παίρνουν. Μα αυτό εδώ τα βάζεις μπροστά. Ναι. Εκείνο είναι με μπαταρία που βλέπεις κάτω. Αυτά εδώ είναι με μπαταρία. Όχι, είναι με καύσιμο. Αυτά είναι με καύσιμο. Μπορούμε να τα πάμε κιόλας με τα χέρια. Αλλά είναι το γιο να τα πηγαίνουμε χωρίς τα χέρια. Ναι, σωστά. Αυτό να δεις κάνει και φασαρία τώρα. Όχι, αυτό είναι βενζίνη που βάζεις. Ναι. Α, αυτό δεν το πιστεύω. Δεν έχω σκούφτε τα αμάξια, είναι τα καλύτερα. Τελένω να βγω από αυτά. Η επανάσταση. Ξεκινάνε από μικρά. Πολύ. Δημήτρη, είσαι ο καλύτερος. Α, τελειώδες κύβουλα. Αχ. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Βάλε το δικό μου το κάτω. Αφού έχω δικό μου ρε εσύ, άμα μείνω... Αυτό το βάλουμε. Ναι, θα δεις και σε λίγο πώς θα πάρει μπροστά. Αν βάλουμε αυτό θα βγάλει καπνό. Α, θες να βάλουμε αυτό? Πού είναι το καινούργιο, ναι. Εντάξει, ας βάλουμε αυτό.
Η πλάκα είναι ότι τώρα που ερχόμασταν, συναντήσαμε στον δρόμο ένα τέτοιο κανονικό. Σε κανονική κλίμακα. Έλα. Ναι, εμείς κοντά στο σπίτι μας είχαμε δει ένα τέτοιο. Δεν είχε λιώδες. Το είχαμε δει. Είναι ωραία αυτοκίνητα το Subaru. Τώρα το πήραμε, το δοκιμάσουμε. Όχι, για να δούμε τα βγάλει καπνό. Για να δούμε τι θα βγάλει καπνό. Λοιπόν, καύσιμο έχει και η φέρη. Βάλε μπαταρίες. Κοίτα πόσο γρήγορο σερβό έχει αυτό. Θα βγάλει σκόνη. Θα βγάλει. Θα βγάλει. Μπουζόπι, πάμε να βάλουμε δικιά μου. Ναι, και εγώ και την άλλη. Πάρε εδώ να παίξει με τον Γκάζι αν χρειαστεί. Λοιπόν. Στο Γκάζι από τον. Δες τώρα Δημήτρη πώς παίρνει μπροστά. Δίνω λίγο Γκάζι. Το ρελαντί είναι λίγο χαμηλό το ρελαντί. Ωραία, να του δώσω λίγο ρελαντί εσύ. Εκεί. Εκεί μέσα, ναι. Όσο φορτώνει καύσιμο, έχει λίπανση, έχει χαμηλότερε θερμοκρασίε και πετάει και τυχόν ρινίσματα. Ναι. Ρε γλιστράει αυτό κάτω, κοίτα εδώ. Ρε γλιστράει. Το φρένο κάνει έτσι. Ναι. Έτσι πρέπει να κάνει. Εμένα δεν κάνει γιατί έχει τακάκι. Με μέταλλο. Σε να είναι μέταλλο με μέταλλο, δεν ξέρω γιατί το έχουν κάνει έτσι. Σαν μπουκωμένο δουλεύει. Ναι, λογικό είναι. Έτσι, αυτό θέλουμε στην αρχή. Και θα το θερμομετρήσουμε κιόλας. Δεν μας είπε να τα έχουμε εδώ. Το φάγε το ένα. Δεν πειράζει. Άσε να κάνουμε έτσι ντεπολιτάκια στρώσιμο που θέλει και μετά θα το σφυρίξουμε και θα πηγαίνει τον πάτο του. Μην το αφήνεις στον αέρα γιατί το υδροκεφαλή δεν πλήθεται. Εδώ κοντά σου για να μην τρέχουμε να το μαζεύουμε. Θα σου σβήσει λίγο. Τέλος, το πιστόν είναι στο κάτω νεκροσημείο, οπότε τώρα τι κάνει, ο κύλινδρος δεν το πιέζει αυτή τη στιγμή και θα κρυώσει φυσικά. Μόλις κρυώσει βάζουμε δεύτερο ντεπόζιτο και στρώνουμε πάλι. Μετά τα 6 ντεποζιτάκια στεγνώνουμε μείγμα ψηλά και θα πηγαίνει πύραυλος. Κοίτα ένα στρωμένο αμαξάκι τώρα πώς παίρνει μπρος. Ζεσταθεί λίγο και μετά θα το τασκάσω. Από μείγμα καλά μας βλέπω, βλέπω κάπνα. Εντάξει. Ναι.
Πω πω Δημήτρη, δεν είναι φοβερό. Δημήτρη, γεια. Χαρήκαμε. Επίσης, να είστε καλά. Γεια σου Δημήτρη. Και πρόσεξες κάτι, την κάνει όταν έχει το καπάκι. Πόσες φορές είχα τρέξει την άλλη φορά χωρίς το καπάκι, δεν μου έφερε ποτέ τούμπα. Να σου κάνω μια ερώτηση, πόσο στοιχίζουν τα καπάκια? Εξαρτάται, πλέον δεν βρίσκεις και πολλά. Τις καλές εποχές ένα καπάκι τα μίλια μπορεί να το παίρνεις και 50 ευρώ. Αλλά ήταν ένα προς ένα κλίμακα με λεπτομέρεια, με σωστά αυτοκόλλητα, με όλα τα σχετικά. Οι αλλαγές που κάνω στο μείγμα είναι απειροελάχιστες, δηλαδή βλέπεις ένα 8 της τροφής κάθε φορά. Δεν θες να το κάνεις πολύ φτωχό γιατί ανεβάζεις θερμοκρασίες. Εδώ είναι καλά τώρα. Ούτε πολύ φτωχό να στο ευχαριστώ Θεό και μπαίνει και Δευτέρα. Από κάτω μου βρισκόμαστε. Το κατάπια μου και λέμε. Για πες μας λίγο τι καύσιμο παίρνουν αυτά. Νητρομεθανόλη, η οποία έχει μέσα λίγο καστορέλο ή και συνθετικό λάδι. Και η νητρομεθανόλη του παίζει και σε ποσοστά. Αυτό το δουλεύει με 16%. Υπάρχει 20, 25, 30, που είναι για πιο μεγάλους κινητήρες αντίστοιχα. Και πόσο κοστίζουν αυτά, Κώστα, το λίτρο, αυτό το καύσιμο? Αυτό, αυτή τη στιγμή το δίλιτρο το πήρα 23 ευρώ. Κάπου στα 11 και κάτι με 12 θα βρεις το λίτρο. Και ένα ντεπόζιτο σαν αυτό 75 κυβικών χωρητικότητα σε βγάζει ένα τεταρτάκι άνετα. Ωραία πληροφορία. Ανάλογα και πόσο πλούσιο το δουλεύει, βέβαια. Το φόντι αυτό που είναι στο στρώσιμο και πολύ παραπάνω αυτή τη στιγμή, γιατί το έχουμε κάνει πίντες πλούσιο. Εγώ έχω την πολυτέλεια να έχω τελειώσει με το στρώσιμο και να το τασκάω τώρα. Και έμεινα με αποκαύσιμο. Και πότε ξέρεις πότε τελείωσες με το στρώσιμο? Στο manual το λέει αυτό το πράγμα. Συνήθως? Συνήθως, 5 με 6 τεπόζιτα, αρκετά πλούσιο, με σταδιακά ανοίγματα του γκαζιού, δηλαδή δεν θα πας από το πρώτο τεπόζιτο να το δουλέψεις τερμαγκάζι. Το τελευταίο τεπόζιτο μπορείς να του τασκάσεις 1 με 2 δευτερόλεπτα full γκάζι, όχι παραπάνω. Και από το επόμενο τεπόζιτο μπορείς μετά να αρχίσεις να του κόβεις λίγο καύσιμο για να στροφάρεις και να κερδίζεις ταχύτητα. Ωραίο. Πολύ καλύτερα. Ναι. Πόσο ώρα δουλεύει τώρα? Τώρα είναι πολύ πλούσιο. Αυτά θα τα έχεις με τον νίτρο. Αλλιώς κάτσε με τα ηλεκτρικά. Εκεί. Για πάμε. Δεν το πάω πολύ γιατί στρώνεται. Ναι. Για σήκωσέ το λίγο και γκάζωσέ το. Όταν ξενερώσετε με τα νήτρο και βαριέσαι να αριθμίζετε, ηλεκτρικό. Βάζεις μπαταρίες. Ωραίο. Αυτό βέβαια, τι είναι, Κώστα? Βέβαια κάνεις αμακίτα, αλλά τέλος πάντων. Αυτό είναι 1:10 κι αυτό. Buggy, off-road, ηλεκτρικό. Ωραίο. Δίσελη μπαταρία, 7,4 volt. Τηλεκατεύθυνση 2,4. Έχω την ίδια με το νήτρο.
Αυτό εδώ για πόσα μοντέλα είναι? Για πόσα διαφορετικά μοντέλα είναι? 30. Αχα. Μοντέλα. Η τηλεκατεύθυνση είναι από τις καλύτερες, η DX9. Έχει και πρόσθετα κανάλια. Όλα αυτά είναι κανάλια. Βλέπεις εδώ πάνω. Είναι πάλι. Είναι καλή όμως. Καλή. Το βάλουμε τώρα. Όποτε θες. Το βάζω. Βλέπεις το μπάγκι, δεν λέει τίποτα αυτό. Τι κονέκτορα είναι αυτό, είναι στα λίτσα. 30. Είναι 3D αυτό, κάνει μανούβρες. Θέλει περιθώριο, μην πηγαίνεις κοντά. Όχι εκεί, ρε. Εκεί. Όχι, απλά να το βγάλω, περίμενε. Βάλ' το μπροστά, να να κλάσει με ντες. Ναι, ναι, βάλ' το. Πάμε. Πάμε. Δεν είναι τέλειο. Ναι, είναι ο άτιμος πολύ καλός. Δεν είναι τέλειο. Είναι όντως. Πόσο καιρό έχεις να πετάξεις? Τα θυμάσαι, ρε θηρίο. Κοίτα εδώ ρε πως γυρνάει. Γυρνάει τούμπα στον ίδιο του τον άξονα, έτσι. Ναι, είναι απίστευτο. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Και εδώ. Ο άτιμος είναι καλός αυτά. Είναι φοβερός. Εγώ θα το είχα καρφώσει κάτω, δεν υπήρχε περίπτωση. Εγώ θα το είχα ξυλώσει τα κλιματιστικά εκεί, τα εξωτερικά. Εντάξει, πετάει και χρόνια όμως. Εντάξει, ναι. Θα έχει φάει και καμιά πτώση ή μέσα στο πρόγραμμα είναι και αυτά. Θα έχει κουρέψει και κανένα κεφάλι. Ωραίος. Ωραίος. Κάνε ρολάρισμα. Στραβώθηκα. Κάνε ρολάρισμα. Αυτό. Όχι, ρε. Είναι τέλειο. Απίστευτη απόκριση που έχει, ναι. Έτσι. Δεν υπάρχει. Κοίτα τα σερβό, πήγαινε κοντά του να παίζει με τα σερβό, να δει τι κάνουν τα σερβό. Έχει εδώ πάνω κάτι. Παιδό αλλάζει το pitch της έλικας αυτή τη στιγμή. Κάτι, ρε. Για να δω μία. Για να δω μία. Αυτό. Δεν στο είπα. Ναι, μην να σου τελειώσει η μπαταρία και να σκάσει σαν καρπούζι κάτω. Εν τω μεταξύ ο φωτάρας κύριος, έτσι, δεν άνοιξε καν το δικό του μπουκαλάκι, το φυλάει στη ζελατίνα. Έτσι, όχι, παίζουμε. Αλλά θα του κάνω τράκα καύσιμο εγώ και θα εσωφαρίσουμε. Μα σου βαλέ, έτσι. Μου βαλές. Α, δεν στο δοχείο έβαλα. Να στο πληρώσω. Όχι. Δεν χρειάζεται και μόλις φτάσει σπίτι, λοιπόν, Κώστα, το δίλητρο το παίρνουμε τόσο. Να ρυθμίσουμε το φρένο, Το φρένο σου το ρυθμίζει από εδώ. Όσο πας αυτό το ταλινάκι πιο έξω, τόσο πιο λάσκα είναι το φρένο. Δεν είναι το. Δεν πιάνει φρένο, Όχι, από τις ρόδες ακούγεται αυτό το πράγμα. Εδώ γιατί σαν να έχει ένα έτσι. Έτσι δουλεύουν αυτά. Ναι. Τραχτερωτό ήχο. Έτσι δουλεύουν. Ναι, ναι, τα διαφορικά σου. Ναι, κάτσε να δεις. Και πρόσεξε.
Το άκρο θέλω να δώσω σταθερά για να το πάω μία ανάποδα από πάνω. Προσέχω. Εντάξει. Αν κλαδέψει την κεραία. Εδώ κοντά, φέρνω εδώ κοντά. Ξεκινάω. Βίντεο να βγάζει. Αν κλαδέψει την κεραία. Γαμώ τον αέρα. Το επηρεάζει. Ου. Είναι και μικρό και δεν έχει αδράνη. Δεν το πάω ακριβώς πάνω γιατί έχει την κεραία να μην... Υπολόγισε την, ρε. Ναι. Όχι ρε, κάνει και ο αέρας τα πάνω κάτω. Κάνει και ο αέρας τα δικά του. Ωραίο. Κάθε, τα άλλα εντάξει. Δηλαδή μπορώ ας πούμε εγώ να το πάρω ή θα μου γίνει κομμάτια. Θα σπάσω. Α. Γιατί σου θέλει να τρέμουν το υγρό. Όλα ναι. Το έχουν αυτό. Ναι. Πα! Παίξουμε τώρα. Τώρα παίζουμε λίγο. Λατρεύω ρε μαλάκα τα κάνει αυτά. Το λατρεύω τα κάνει αυτά. Είναι ωραίος, είναι καλός, είναι πολύ καλός. Παίζει λίγο συνήθεια είναι όλα. Να το κάνω εγώ να δείτε τι θα γίνει. Φαντάσου τώρα ότι τέτοιο έχει και θερμικό, με κινητήρα. Και φέρνει και 120, του κοβάλει το μικρό γιατί γνωριζόταν, να μην τα έτρεπε. Φαντάσου τώρα αυτά που κάνει να τα κάνει και με δίχρονο μοτεράκι, που είναι πιο βαρύ. Έχεις. Καλημέρα, θα το κάνουμε τριτή πάνω από το κινητό. Είσαι. Ναι. Έλα. Δεν θα πιάσει τίποτα. Ναι, όλα τα πιάνω τώρα. Πόσο καθαρά θα φαίνονται δεν ξέρω. Εντάξει, 4 λεπτά δεν κρατάει κανείς και θα τους κάσει κάτω έτσι. Παίρνω το από πάνω, ρε. Φοβερός. Έχουμε κι άλλες μία παντά. Ωρε φίλε! Yeah.
Αλλά έτσι σαύρα που είναι ωραίο. Ένα αληθινό σου λείπει. Άνετα. Ένα αληθινό και έγινες. Θέλει λίγο ρύθμιση το τρίμ γιατί μου τραβάει. Τώρα πάει πιο ευθεία. Σιγά σιγά. Και πάνω που μου είναι από καύσιμο. Δώσε μου εδώ. Δώσε μου μισό λεπτό. Κάψιμο έχεις. Πώς έχει ανοίξει το μοτεράκι, Αντώνη. Ναι. Στην αρχή δεν μπούκωνε, δεν έκανε, δεν έδειχνε. Να ακούτε πώς έχει γλυκάνει η λειτουργία του. Ναι, όσο πάει. Αφού στροφάρισμα. Θα του δώσω τώρα στο γύρισμα μία τέρμα για 1,5 δευτερόλεπτο. Πρόσεξε. Ωρε φίλε. Όντως, ωραίο, 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 ωραίο. Ο φωτάρας ρυθμίζει, εγώ είμαι έτοιμος. Με ένα ακόμα λίγο μπουκωμένο, θα στρώσει. Μέρα τώρα καθάρισε ο φάλαμος. Καλά κάναμε 2,5. Ναι, νομίζω. 2,5. Δεν βρίσκει και το κέλφος κάτω, μια χαρά είμαστε. Ωπα ρε, τα φρεάτια προσοχή. Αν και το Αλεξάν δεν παθαίνει τίποτα. Κάνω μια κοντά. Ένα. Κάτσε για να μην βρουν τα φράτια. Θα πάρουν μία λίγο πιο έξω. Έλα εδώ. Ένα, δύο, τρία. Ο Μπακάτσι πήγαμε να χτυπήσουμε. Πάρουμε λίγο πιο έξω. Ένα, δύο, τρία. Παρόμοια πάνε. Σε τρόλογο διτάχη του. Ναι. Στη μονοτάχη είμαστε ίδια.
δεν κάνει πάντα, ανάλογα πως θα πιάσει κάτω. Για μην αγγίσεις. Σου είπα ότι πήρα την αεροδυναμική. Τώρα στρώθηκε πολύ θέλει. Θεωρητικά. Εντάξει, και στα 10 τεπόστα θα είναι ακόμα καλύτερο, αλλά μετά δεν θα δεις άλλη διαφορά. Όχι. Καμία 2,5 στροφή στο κανάλι. Ναι. Κάνουμε μία κόντρα. Κάτσε το φέρω. Κάτσε να κάνουμε... Α. Δεν κάθεσαι την ευθεία αυτό. Ούτε με ένα ψηλό κάθεται. Στην γραμμή. Ένα, δύο, τρία. Εντάξει, δεν τα πήγα μέχρι εκεί, έχει σκουπίδια. Κάτσε να το κρυώσω, κάτσε να το κρυώσω λίγο. Θέλω να δω άμα βγάζει καπνό. Να κρυώσω το κοιώσω. Και εμένα βγάζει, αλλά βλέπω την κλειδροκεφαλή πολυμό. Δεν περιμένω. Αυτά τα drift που κάνει ο Φωτάρας τώρα, τα σπάνε. Θα φύγει, θα φύγει. Το βρακί της γκόμενας. Για κάνε αυτό το γύρω γύρω. I don't regret anything. I just feel I'm doing things for the right reason. Some understand, some don't. In the end, you never get everybody to understand and to agree and to accept. But most of them, I'm sure, admire, after all, what I'm doing.